με στόχο να μπει τέλος στην πολιτική που συρρυκνώνει το σύνολο των δημοσίων δομών υγείας, από την πρωτοβάθμια και την νοσοκομειακή έως και την ψυχική υγεία, υγειονομικοί και συνδικάτα εργαζομένων του Ηρακλείου απίφθηναν κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στη στάση εργασίας και το Παγκρίτιο Συλλαλητήριο της 30ης Νοεμβρίου, ανεβάζοντας τον πύχη ακόμα ψηλότερα από το μαζικό συλλαλητήριο του Οκτωβρίου, ώστε η κυβέρνηση να λάβει ένα ισχυρό μήνυμα από τον κρητικό λαό. Καλούμε όλους τους κρητικούς να πλημμυρίσουν την πλατεία Ελευθερίας και τους δρόμους του Ηρακλείου, ώστε να πούνε ότι τα νοσοκομεία τα πλήρωσε ο λαός, δεν τα παζαρεύουμε για χάρη κανενός. Οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη έκαναν λόγο για πολιτικές που δεν συμβαδίζουν με τις ανάγκες των πολιτών, εξαιτίας της αδυναμίας των αρμόδιων υπουργείων να βρουν άμεσα λύσεις στα χρονίζοντα προβλήματα. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουν ανθρώποι για ένα χειρουργείο για μήνες, ίσως και για χρόνια, να ζουν μέσα στον πόνο. Δεν γίνεται να γίνονται τόσο λίγα χειρουργία, αλλά και γενικότερα να υπολειτουργούν τα νοσοκομεία μας. Η στελέχος των νοσοκομείων του νησιού, με μόνιμο προσωπικό, είναι ο βασικός άξονας του συλλαλητηρίου, ενώ οι μαζικές κινητοποιήσεις έχουν καταστεί πλέον ως το μόνο μέσο για να ακουστεί η φωνή των κριτικών και να βρεθούν άμεσα λύσεις στα προβλήματα που ταλαιπωρούν πολίτες και εργαζομένους. Επικοινωνιακού χαρακτήρα οι εξαγγελίες του Υπουργού, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΜ, καθώς οι 74 θέσεις εργασίας στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο είναι απλά μονιμοποιήσεις μελών του ήδη υπάρχοντος προσωπικού, οι οποίοι ήδη βρίσκονται στο δημόσιο σύστημα. Όπως τονίζουν, περισσότερο από αναγκαία κρίνεται η άμεση προκήρυξη νέων μόνιμων θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. 380 συνάδελφοι ειδικότητας νοσηλευτικής θα αποχωρήσουν μέχρι τέλος του μήνα αν δεν υπάρχει ανανέωση από το Υπουργείο Υγείας. Φαντάζεστε λοιπόν σε ποια κατάσταση είναι οι δομές της δημόσιας υγείας. Και γι' αυτό καλούμε όλα τα μέλη μας να στηρίξουν τις κινητοποιήσεις των υγειονομικών. Η υγεία δεν είναι εμπόρευμα δικό τους, είναι ένα αγαθό δικό μας το οποίο το έχουμε πληρώσει. Αναβρασμός επικρατεί και για τα δεδουλευμένα μηνών, με αποτέλεσμα αρκετά μέλη του προσωπικού να σκέφτονται να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους, αναζητώντας θέσεις εργασίας σε άλλες μονάδες της χώρας, είτε ακόμα και στο εξωτερικό. Βλέπουν πολλές φορές περιστατικά τα οποία περνάνε τα 25 και τα 30 σε κάθε οκτάωρο. Φυσικά έχουν βάρδιες περισσότερες από ό,τι πρέπει. Και εκεί πάνω έγινε και ένα θέμα ανθρώπινου λάθους. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξεκουράζονται. Οπότε καταλαβαίνετε τη βαρύτητα που υπάρχει σε όλο αυτό το φάσμα. Αντίστοιχες δυναμικές συσκέψεις πραγματοποιήθηκαν σε Χανιά, Ρέθυμνο και Λασίθι. Κοινή πεποίθηση όλων των συνδικάτων και φορέων της Κρήτης είναι ότι το επερχόμενο συλλαλητήριο θα πετύχει όπως και την προηγούμενη φορά, στέλνοντας ένα ακόμα πιο ισχυρό μήνυμα στο Μαξίμου και τα αρμόδια Υπουργεία.